Ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι ίσως εκ των δικηγόρων που έχει του Σοκράτη του Γιόλια, που έχει ασχοληθεί με αρκετές υποθέσεις. Καλή σας μέρα, κύριε Δημητρακόπουλε. Καλή σας μέρα. Όσο μπορεί να είναι καλή αυτή η μέρα σήμερα. Δεν θέλω να μπούμε σε υποθέσεις που έχετε, με τις οποίες έχετε ασχοληθεί, γιατί θα είναι σαν να φωτογραφίζουμε ότι κοίταξε να δεις, μπορεί στην υπόθεση τάδε να εμπλέκεται αυτός. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εάν στην επικοινωνία που είχατε με τον Σοκράτη σας είχε εκφράσει έτσι κάποιους φόβους, είχε δεχθεί κάποια μηνύματα, κάποιες απειλές. Αισθάνομαι άσχημα. Είμαι στενοχωρημένος, γιατί εγώ δεν είχα μόνο σχέση δικηγόρου, έτω λέω, με τον Σοκράτη τον Γιόλια. Εγώ πάνω απ' όλα ήμουν φίλος με τον Σοκράτη. Πάρα πολλά χρόνια. Η φιλία μας ξεκίνησε από τα στούντιο, όταν ο Σοκράτης ο Γιόλιας εργαζόταν σαν αρχισυντάκτης του Μάκη του Τριανταφυλόπουλου. Ίσως να ενθυμίσω, εγώ πήγαινα πάρα πολύ σκληρά. Το θυμόμαστε πολύ καλά. Του Μάκη του Τριανταφυλόπουλου. Αναπτύχαμε μια στενή φιλία με τον Σοκράτη τον Γιόλια. Αυτό που διέκρινε σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν η ανιδιοτέλειά του, το πάθος του για την αποκάλυψη, ο αγώνας του για να τεκμηριώσει και να στηρίξει τις αποκαλύψεις που έκανε χωρίς να σπηλώσει ανθρώπους. Το μόνο του ενδιαφέρον, αν θέλετε, ήταν να τεκμηριώσει την αλήθεια και να ενημερώσει το κοινό. Σας έλεγα, θα σας πω κάτι έτσι, και συγκινούμε πάρα πολύ όσο το σκέφτομαι, ότι ενώ γνωριζόμαστε πάνω από 15 χρόνια, πάντοτε μου μίλαγε στον πληθυντικό και του έλεγα, ρε Σοκράτη, γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό, αφού είμαστε φίλοι. Και μου λέει, έτσι έχω μάθει να μιλάω, κύριε Δημητρακόπουλε, δεν μπορώ, παρότι είμαστε φίλοι. Αυτό που συνέβη και στο Σοκράτη είναι, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν υπηρετούσε ούτε συμφέροντα, ούτε διαπλεκόμενος ήτανε. Αν είχε μια διαπλοκή, ήτανε με τη συνείδησή του και με τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Αυτό μόνο τον ενδιέφερε. Δεν είχε καμία άλλη διαπλοκή αυτός ο άνθρωπος. Ήτανε ανεξάρτητος, κύριος, εγωιστής. Εγώ καμιά φορά που του έλεγα, Σοκράτη, αυτή την υπόθεση την κάνω, δεν θέλω χρήματα, πάντοτε μου έλεγε, όχι κύριε Δημητρακόπουλε, δεν το φίλο, είμαστε φίλοι, αλλά η δουλειά είναι δουλειά. Θα μπορούσα όλη την εκπομπή να σας πω χίλια πράγματα που έριχναν το μεγαλείο της ψυχής αυτού του ανθρώπου, του ανιδιοτελού, του ανθρώπου που δεν δίσταζε να συγκρουστεί με μεγάλα συμφέροντα και ποτέ μα ποτέ δεν έκανε συμβιβασμούς κάτω από το τραπέζι. Απόδειξη, τρανή απόδειξη ότι δεν ζει ούτε σε βίλες, δεν ζούσε πολυτελή ζωή. Ένα μικρό διαμερισματάκι είχε στην Ηλιούπολη, όπου ζούσε με την οικογένειά του, ούτε φρουρά, ούτε συνοδεία, ούτε τίποτα. Αυτό που μπορώ να σας πω, ότι στις κουβέντες που είχαμε, δεν μου είχε ποτέ εκφράσει φόβο για τη ζωή του. Αυτό είναι ρητά και κατηγορηματικά το λέω. Ήξερε ότι έκανε μια δημοσιογραφία που ερχόταν σε σύγκρουση με συμφέροντα, ισχυρά και μεγάλα και οικονομικά, αλλά δεν ποτέ φανταζότανε, δεν πέναγε το μυαλό του ότι τα συμφέροντα αυτά θα ήταν στο σημείο να του κόψουν το νήμα της ζωής. Κύριε Δημητρακόπουλε, το ξέρατε πάρα πολύ καλά. Έχετε μιλήσει πάρα πολλές φορές μαζί. Αν ξεχάσουμε λίγο τη νομική σας ιδιότητα, εσείς τον χώρο που έδωσε την εντολή για να το αφαιρέσουν τη ζωή, τον έχετε έτσι ξεκάθαρο στο μυαλό σας, χωρίς να πούμε ο τάδε ή ο Δίνα. Δηλαδή, έχετε μορφοποιήσει το τι ακριβώς μπορεί να έγινε. Προσέξτε, εγώ από εμπειρία δικηγορική, αυτό που μπορώ να πω είναι αναφεσβήτητα ότι αυτό ήταν συμβόλαιο πληρωμένο θανάτου. Ο τρόπος όπως το διάβασα σήμερα της εκτέλεσης δείχνει ανθρώπους οι οποίοι είναι οργανωμένοι, με σχεδιασμό, ψυχροί εκτελεστές. Είναι ένα συμβόλαιο, ακριβό συμβόλαιο. Είναι ακριβό. Δηλαδή, γιατί λέτε ότι είναι ένα ακριβό συμβόλαιο? Τι εννοώ ακριβό? Ναι. Από τη στιγμή που συμμετέχουν, όπως διαβάζω από το πρωί, τρεις άνθρωποι να εκτελέσουν, εάν ισχύει ότι αυτοί ήταν και μεταφιεσμένοι, φοράγανε διακριτικά security εταιρεία, ο τρόπος που έδωσαν τόσες πολλές βολές για να τον εξοντώσουν, όλα αυτά δείχνουν ότι αυτή η ομάδα ήξερε πολύ καλά τι σκοπό είχε να κάνει και λειτουργούσε από καιρό.
Δεν ήθελε να στοχίσει, υπήρχε παρακολούθηση, πέραν το σπίτι του, τον εθνιδιάσανε. Οποιοδήποτε θα εθνιδιαζόταν 5,5 ώρα του λέγανε κλέμε το αυτοκίνητό σα, είμαστε η ειδική αστυνομία, κατεβείτε κάτω. Οποιοδήποτε να ήταν στη θέση του, θα έπεφτε στην παγίδα. Αυτό προϋποθέτει όμως οργάνωση, ακρίβεια, σχεδιασμό. Και πάνω απ' όλα για να φτάσουν στο σημείο αυτό, σημαίνει ότι ο άνθρωπος που τους έβαλε τους πλήρωσε και καλά. Ο Σωκράτης ο Γκιόλιας προσωπικές διαφορές δεν είχε με κανέναν. Αν το είχε, θα μου το έλεγε. Ο Σωκράτης ο Γκιόλιας έκανε μόνο αποκαλύψεις χωρίς συμβιβασμό. Προσωπικές διαφορές δεν είχε με κανέναν. Αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα σας είχε εκμυστηρεύει. Δεν είχε προσωπικές διαφορές. Οι διαφορές που είχε με όποιους είχε ήταν διαφορές, αν θέλετε, ιδεολογικές, ήταν διαφορές αντιλήψεων. Και έβλεπε από κάθε σκάνδαλα. Κύριε Δημητρακόπουλε, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω. Επειδή το ξέρατε πάρα πολύ καλά και μιλάγατε σιγά πενικά και για τα νομικής φύσεως ζητήματα, αλλά πλέον και ως φίλοι λέγατε και μια κουβέντα παραπάνω. Ναι. Σας είχε εκμυστηρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα κάποιες μεγάλες υποθέσεις που χειριζόταν, χωρίς να μου πείτε ποιες. Θα σας πω εν απολύτω ειλικρινία ότι ό,τι δημοσιογραφική αποκάλυψη γινότανε, ούτε μου τη συζήταγε, ούτε μου έλεγε αν έχω ποινικές ευθύνες, αστικές εννοώ, με διφημίσεις και τέτοια. Ο άνθρωπος πίστευε ότι εάν υπήρχαν στοιχεία για ένα σκάνδαλο θα το έβγαζε χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες. Αυτό ήταν η στάση ζωής του στο πράγμα του Γκιόλια. Ουδέποτε με πήρε να μου πει, ξέρεις κάτι, αν θα βγάλω αυτό το δημοσίευμα, υπάρχει ενδεχόμενο να γίνουν αγωγές για διφήμιση σε βάρος μου, ποτέ. Η μόνη, αν θέλετε, εμπλοκή με τη δικαιοσύνη που είχε αυτή την περίοδο ήταν κάποιες μηνύσεις που είχαν γίνει σε βάρος του και κάποιες αντιμηνύσεις που έκανε αυτές για θέματα της μηνύσεως. Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής λειτουργίας και της προστασίας του. Μάλιστα, τα γνωστά αυτά που... Δεν υπήρχε δικαστική διένεξη με μεγάλα συμφέροντα. Καταλάβατε. Είχε μια αντιδικία με ένα συνάδελφό του δημοσιογράφου. Εντάξει. Έκανε αγωγή ο δημοσιογράφος, μίλησε ο δημοσιογράφος, έκανε και αυτός μίλησε. Και τελείως. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάτι το ανησυχητικό. Δηλαδή, μεταξύ των δημοσιογράφων. Με λίγα λόγια, κύριε Δημητρακόπουλε, κάποιοι τον εκδικήθηκαν για μια αποκάλυψη ή κάποιοι τον φήμωσαν για κάτι το οποίο πρόκειτο να αποκαλυφθεί. Τι λέει, ας πούμε, η δική σας διέστηση, η εμπειρία. Είναι πέραν βέβαιο ότι για μένα η αστυνομία οφείλει να διαπιστώσει ποιες αποκαλύψεις είχε κάνει ο Σωκράτης ο Γκιόλιας και ποιοι φύγησαν από αυτές τις αποκαλύψεις. Από εκεί ξεκινά. Και επίσης, δεν ξέρω. Πρώτα από το ποιοι φύγησαν λοιπόν και όχι από ποιοι διερευνώνται για κάποια ζητήματα. Ποιοι φύγησαν, προσέξτε, από δημοσιογραφικές αποκαλύψεις ο Σωκράτης τον Γκιόλια. Και δεύτερον, εάν είχε ασκαριά. Αν είχε τα σκαριά και λίγη αποκάλυψη, θα δείχνουν τα συμφέροντα. Από εκεί ξεκινάει η έρευνα της αστυνομίας. Αλλά αυτά που σας λέω τα ξέρει πολύ καλά το τμήμα ανθρωποκτονιών. Είμαι βέβαιο ότι θα ανοίξουν τα κομπιούτερ και τα αρχεία του Σωκράτη του Γκιόλια. Και αν υπάρχει αποκάλυψη που δεν είχε βγει, αλλά ήταν τα σκαριά να βγει, επίκειτο δηλαδή, από εκεί θα πρέπει να γίνει η έρευνα του ηθικού αυτούργου. Αλλά σας λέω όμως ότι δύσκολα, πολύ δύσκολα. Εντοπίζονται ηθικοί αυτούργοι σε τέτοιες οργανωμένες δολοφονίες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημητρακόπουλε. Να είστε καλά.